Καλημέρα. Σάββατο 28 Μαρτίου 2020, το πρωινό μας vlog με ένα πολύ λιτό τίτλο. Εγωισμός. Τον τίτλο φυσικά τον μονολεκτικό τον έχει βάλει άνδρας, ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος μας έχει στείλει το ακόλουθο email. Γεια σας κυρία Θέκλα. Νομίζω το πρόβλημα που θέλω να αναπτύξω είναι μια κατηγορία του εγωισμού. Η κοπέλα μου έχει μια γενετική πάθηση, αλλά εδώ και κάποια χρόνια την έχει θεραπεύσει σε μεγάλο βαθμό. Δεν λέω την πάθηση για να μην προδώσω την ταυτότητα της κοπέλας και τη δικιά σου. Ένα ακόμα γνώρισμά της είναι τα έντονα συναισθήματα που έχει συνεχώς σε όλους τους τομείς. Χαρά ή λύπη. Μήπως εννοείς ότι έχει σκαμπανεβάσματα στη διάθεση, τη κυκλοθυμία, που κλονίζουν λίγο και την υγεία της κάποιες φορές. Οι γονείς της προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξομαλύνουν τη ζωή της, δίνοντας πολλές παροχές για να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα μέσα στη μέρα, πλην των ψυχολογικών της προβλημάτων. Οι οποίες παροχές όμως, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες της για την αύξηση της αυτοπεποίθησης της, την έχουν κάνει εγωίστρια. Αλλά πιστεύω, όπως είχατε αναφέρει κι εσείς, σε βαθμό που μπορεί να αλλάξει. Εννοείς ότι έχω αναφέρει εγώ κάποτε κάπου ότι ο εγωισμός μπορεί να αλλάξει αν το θέλει πραγματικά ο άνθρωπος που τον έχει τον εγωισμό να το αλλάξει. Το ερώτημα είναι, εγώ που τυχαίνει να είμαι μεγαλύτερος και έχω δει ότι η κοινωνία είναι σίγουρα πιο σκληρή από ό,τι η κοπέλα μου απαιτεί, αλλά παράλληλα βλέπω ένα γλυκό πλάσμα που έχει περάσει δύσκολα πιο πριν, διότι υπήρξε και θύμα bullying λόγω της ασθένειάς της. Είναι καλύτερο να της κόβω αυτό τον εγωισμό όταν θεωρώ σωστό και να της υπενθυμίζω ότι είναι αλλιώς τα πράγματα και ας την πληγώνω τόσο πολύ όταν τα λέω, ή να είμαι καλός μαζί της όσο μπορώ για να την κάνω να νιώθει ευτυχισμένη και ας τα βιώσει έξω σε λίγο καιρό που θα ζήσει μόνη της. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και εμείς ευχαριστούμε πολύ για αυτό που μας έστειλες. Λοιπόν φίλε, έχεις θέμα εδώ πέρα, δεν μου γράφεις τις ηλικίες σας, δεν μπορώ να γνωρίζω πόσο πιο μικρή από σένα είναι η κοπέλα και τι ηλικία έχεις εσύ. Υποθέτω ότι η κοπέλα πρέπει να είναι φοιτήτρια και εσύ πρέπει να είσαι γύρω στα 30, δεν ξέρω, δεν μου γράφεις. Θέλω να σου πω τα ακόλουθα. Να πιω και λίγο καφέ, κάνετε καφέ εσείς, και να σου πω τα ακόλουθα. Η κοπέλα σου... από τη στιγμή που γεννήθηκε με μια πάθηση η οποία είναι πολύ ταλαιπωρητική και όντως αυτή η πάθηση που αναφέρεις όταν μεγαλώνουν τα παιδιά που γεννιούνται με αυτήν έχουν αρκετά παιδιά ελάττωση έως και πλήρη εξαφάνιση των συμπτωμάτων της πάθησης, είναι φυσικό να έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Όχι ότι αν γεννηθείς με μια συγκεκριμένη πάθηση μπορεί να δυσκολεύει τη βάδιση σου για παράδειγμα, ή μπορεί να δυσκολεύει την ομιλία, ή μπορεί να δυσκολεύει την όραση, ότι αυτό σε κάνει ταυτόχρονα και ένα δύσκολο χαρακτήρα, αλλά ο χαρακτήρας μας και η προσωπικότητά μας διαμορφώνονται διαμέσου της παιδικής μας ηλικίας και των εμπειριών που έχουμε μεγαλώνοντας. Οπότε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει με πόνο, μεγαλώνει με φόβο, μεγαλώνει με κρίσεις ασθένειας οι οποίες είναι ταλαιπωρητικές και πολύ αγχωτικές. Ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει προφανώς με γονείς που έχουν υπερβολική έγνοια για την υγεία του παιδιού τους και το προσέχουν συνέχεια μην τυχόν και αρρωστήσει, μην τυχόν και χτυπήσει, μην τυχόν και έχει κάποια επιπλοκή. Αυτό αναπόφευκτα θα έχει επίδραση και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το παιδί μεγαλώνοντας. Εσύ σημειώνεις και ένα άλλο πολύ σημαντικό παράγοντα, τον bullying, το σχολικό εκφοβισμό που έχει δεχθεί η φίλη σου. Ο σχολικός εκφοβισμός, τον bullying, αποτελεί ψυχικό τραύμα, το οποίο στην πορεία μπορεί να προκαλέσει τη λεγόμενη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και η διαταραχή μετατραυματικού στρες έχει ως χαρακτηριστικά την έντονη κυκλοθυμία, δηλαδή φάσεις και περιόδους που το πρόσωπο νιώθει πολύ elated, νιώθει πάρα πολύ καλά, νιώθει, έχει ωραία διάθεση και φάσεις που πέφτει η διάθεσή του απότομα. Είναι διαφορετικό από τη διπολική διαταραχή γιατί μιλάμε σε ένα επίπεδο νευρωτικό θα έλεγαν οι παλιότεροι ψυχίατροι, σε ένα επίπεδο πιο καθημερινό, δεν παρουσιάζει δηλαδή μανία και σοβαρή κατάθλιψη,
παρουσιάζει πεσμένη διάθεση κάποιες μέρες, κάποιες ώρες και ανεβασμένη διάθεση κάποιες μέρες, κάποιες ώρες. Δηλαδή αυτό που λες για την κυκλοθυμία είναι πιο πιθανό να είναι αποτέλεσμα του bullying ως διαταραχή μετατραυματικού στρες και της ασθένειας ως βιώματος. Αυτό που ονομάζεις ως εγωισμός μπορεί να έχει άμεση σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τη χειρίζονταν και τη χειρίζονται οι γονείς της με υπερβολική προσοχή και ίσως να μην είχε την ευκαιρία μέχρι σήμερα να δει τον κόσμο πραγματικά πως είναι όπως λες ή μήπως έχει δει τον κόσμο πραγματικά πως είναι με τον bullying που έχει δεχθεί στο σχολείο. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ταιριάζει το έχει δεχθεί bullying με το θα μεγαλώσει και θα δει πως είναι ο κόσμος. Ήδη η κοπέλα προφανώς έχει δει πως είναι η κακιά πλευρά του κόσμου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω το ακόλουθο. Δεν είσαι ο ψυχολόγος της. Είσαι ο σύντροφος της. Επέλεξες να είσαι με αυτή την κοπέλα με βάση κάποια δικά σου κριτήρια τα οποία μόνο εσύ γνωρίζεις. Δεν επέλεξες να είσαι με αυτή την κοπέλα για να την αλλάξεις. Σε καμία περίπτωση. Είναι λάθος εκκίνηση μιας σχέσης να τη ξεκινούμε με σκοπό να αλλάξουμε τον άλλο. Ακόμη και αν εμείς οι ίδιοι είμαστε ψυχολόγοι. Η γνώμη μου είναι να συμπεριφέρεσαι στη φίλη σου όπως θα συμπεριφερόσουν σε μια άλλη κοπέλα που θα ήταν φίλη σου η οποία δεν θα είχε στο ιστορικό της μια γενετική πάθηση την οποία ευτυχώς έχει ξεπεράσει και δεν θα ήταν ευαίσθητη σαν πορσελάνη. Όχι με την έννοια του να γίνεις κακός μαζί της, δεν είναι καλή ιδέα να είμαστε κακοί με κανέναν, ούτε και με τους εγωιστές, ούτε και με τους λεγόμενους ναρκισσιστές ή αυτούς που εμείς ονομάζουμε ναρκισσιστές. Η κακία δεν είναι καλή ιδέα. Αλλά να είσαι αυθεντικός. Να μοιράζεσαι μαζί της τις σκέψεις σου και τους προβληματισμούς σου έτσι όπως τους έχεις γράψει και σε αυτό το email. Και ακόμα καλύτερα, εάν το θέλει και η φίλη σου, θα ήταν εξαιρετικό και ιδανικό να πηγαίνετε μαζί ως ζευγάρι να κάνετε θεραπεία ζευγαριού. Δηλαδή, πηγαίνοντας και δυο μαζί σε έναν ψυχολόγο, να πεις εσύ τα δικά σου, να πεις τις ανησυχίες σου που έχεις για τη σχέση σας, την αγωνία που έχεις για τη φίλη σου ότι λειτουργεί με κάποιο τρόπο που μπορεί στην πορεία της ζωής της να της δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ή να τη δυσκολέψει, να πεις για τις φορές που θεωρείς ότι είναι εγωίστρια και ότι ίσως δεν σε σκέφτεται σένα, γιατί τον εγωισμό των άλλων τον αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με εμάς. Κάποια περιστατικά θα έχεις στο μυαλό σου. Και εκεί στο ψυχολόγο να μιλήσει και αυτή, να πει και αυτή τα δικά της και μαζί να προσπαθήσετε να καλυτερεύσετε τις σχέσεις από τη μια και από την άλλη ο καθένας να γίνει καλύτερος στη ζωή του. Γιατί σίγουρα και εσύ δεν θα είσαι τέλειος, κανείς δεν είναι τέλειος, κανείς από εμάς δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε λαττώματα, όλοι έχουμε αδυναμίες, όμως πρόσεξε λίγο, είναι παγίδα το να πάρεις το ρόλο του προστάτη εσύ και να συνεχίσεις προστάτης γονής, προστάτης σύντροφος ή να πάρεις το ρόλο του ψυχολόγου της που επειδή δεν είσαι ψυχολόγος της, δεν είσαι ψυχολόγος της αλλά και αν είσαι ψυχολόγος δεν θα ήταν σωστό να γίνεις ψυχολόγος της γιατί προέχει η ερωτική σας σχέση. Συζήτησε και μίλησε ανοιχτά με τη φίλη σου για αυτά τα πράγματα. Θες στείλε, δείξε της και αυτό το βίντεο αν θεωρείς ότι θα ήταν χρήσιμο να της το δείξεις. Αν φίλοι εσύ βλέπεις το βίντεο δεν σε κρίνω, δεν κρίνω το φίλο σου, λέω κάποιες γνώμες, λέω κάποιες απόψεις. Πολλές φορές έρχονται στη ζωή μας άνθρωποι, είτε είναι καινούργιες φιλίες, είτε είναι μια καινούργια σχέση που μπορεί να μας δούμε μια φρέσκια ματιά, πολύ πιο φρέσκια από τη ματιά που μας βλέπουν οι άνθρωποι που είναι για χρόνια μέσα στη ζωή μας, όπως οι γονείς μας για παράδειγμα ή χρόνια φίλοι μας, και μπορεί κάτι που θα μας εισηγηθούν όντως να είναι πολύ βοηθητικό για μας. Δηλαδή δες το και εσύ φιλενάδα, δες το με θετικότητα την προοπτική να πάτε μαζί σε ψυχολόγο ή να πας εσύ σε ψυχολόγο αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Τώρα για τη βελτίωση του χαρακτήρα του ανθρώπου, όλοι μας όσο μεγαλώνουμε μπορούμε να βελτιωνόμαστε, να εξελισσόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι, να καταπολεμούμε τις κακίες μας, να καλλιεργούμε τις αρετές μας μιλώντας με όρους που έχουν να κάνουν και με την ευρύτερη παιδεία, όχι μόνο με την ψυχολογία και με την ελληνική παιδεία που μιλάει για αρετές και για κακίες. Και ποτέ δεν υπάρχει ταβάνι στο πόσο καλύτεροι μπορούμε να γίνουμε πνευματικά.
Όμως πρέπει να είναι δική μας απόφαση. Δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ για τους άλλους να εξελιχθούν πνευματικά, ούτε οι άλλοι για μένα. Μπορώ όμως να έχω τα μάτια μου ανοιχτά και όταν ακούσω κάποιες εισηγήσεις οι οποίες γίνονται με αγάπη και με καλή διάθεση, να τις ακολουθήσω και ίσως να μου βγει σε καλό. Καλημέρα.